Καλησπερίζουμε με μεγάλη χαρά τον Γενικό Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, τον κύριο Δημήτρη Κουτσούμπα. Κύριε Κουτσούμπα, καλησπέρα. Καλησπέρα σας και σε εσάς και στους ακροατές μας και χρόνια πολλά για τις μέρες. Καλή χρονιά να έχουμε. Δύο λέξεις. Θάνος Μικρούτσικος. Δεν θα ήθελα να πω δύο λέξεις, γιατί κύριε Μπογιόπουλε, αυτές τις ώρες, αυτές τις μέρες, επειδή μόλις έφυγε, μόλις χθες το κυδέψαμε με την πολιτική βία, σήμερα έγινε η καύση της ορού του, ίσως δεν είναι ώρες για συνολική αποτίμηση ενός έργου, αλλά επειδή με προκαλείτε, θα έλεγα ανεπανάληπτος, θα έλεγα εξεγέρτης, θα έλεγα θάνατος. Ξέρετε, μιλώντας κανείς για το Μικρούτσικο, ακούγοντας κανείς Μικρούτσικο, θα έλεγα ότι τουλάχιστον στη δικιά μας τη γενιά, αλλά είναι αηθαλής και αθάνατος, όπως είπατε, σε όλες τις γενιές. Μιλάμε για μια συνύπαρξη, μιλώντας κανείς για το Μικρούτσικο, μιλάει για τον Μπρέχτ, μιλάει για τον Ρίτσο. Μιλάει για τον Μαγιακόφσκι, για τον Καβαδία, για τον Χικμέτ, για τον Αναγνωστάκη. Λίγοι άνθρωποι κέρδισαν τέτοια αθανασία μέσα από το έργο τους. Σύμφωνοι, ξαναλέω ότι δεν είναι αυτή τη στιγμή, δεν είναι και η ώρα άλλωστε, αλλά πιστεύω ακράδαντα ότι δεν έχει ακόμα αποτιμηθεί σε βάθος, σε εύρος, όλο του το έργο. Η εμβέλειά του είναι πάρα πολύ μεγαλύτερη από ό,τι μπορεί κανείς αυτή τη στιγμή να διανοηθεί, να σκεφτεί, να θεωρήσει. Όπως θέλετε, πέστε το. Να θυμίσω ότι εσείς, επιτρέψτε μου να το πω, είχατε και μία προσωπική σχέση με τον Θάνο Μικρούτσικο. Ναι. Πείτε μας δύο κουβέντες για τον άνθρωπο Μικρούτσικο. Ήξερε να βγάζει τη γλώσσα στα άστρα. Αυτό που έλεγε και το τραγούδι που υλοποίησε. Μιλούσε πολύ συχνά με τα λόγια του Μπρέχτ για διάφορα ζητήματα, αλλά ένα που τον καθόριζε, άλλωστε καθόρισε και τη στάση του σε αυτή που αναφερθήκατε πριν, είναι αυτό που έλεγε ο Μπρέχτ, ότι ο άνθρωπος έχει ένα ελάττωμα, ξέρει να σκέφτεται. Και από αυτή την άποψη συνεχώς σε κάθε καμπή της ζωής του ο κάθε άνθρωπος και ο Θάνος και εμείς που μιλάμε και ο καθένας που μας ακούει μπορεί να βρεθεί σε αυτό που λένε να είναι εχμάλωτος, να είναι εχμάλωτος σκέψεων, λαθεμένων, να είναι εχμάλωτος κάποιων ανθρώπων, κάποιων μηχανισμών, του κράτους. Ζήσαμε εδώ στην Ελλάδα ειδικά πάρα πολλά χρόνια οι προηγούμενες γενιές, κυρίως φυλακίσεις, εξορίες, διώξεις. Τα ζει η νέα γενιά με νέο τρόπο τώρα, με νέες μορφές στο σύγχρονο αστικό κράτος, αλλά το θέμα δεν είναι να είσαι εχμάλωτος, να μην παραδίνεσαι είναι το θέμα. Τα λόγια του Χικμέτ που επίσης επαναλάμβανε συχνά πυκνά ο Θάνος. Ή όπως το θέμα δεν είναι να σκοντάφτεις ή να πέφτεις ακόμα, αυτά συμβαίνουν στη ζωή μέσα στην ίδια την πορεία της ταξικής πάλης και σε όλα τα επίπεδα μπορεί να συμβεί αυτό. Σε προσωπικό, επαγγελματικό, συλλογικό, κινηματικό κλπ. Το θέμα είναι να σηκώνεσαι ή να προσπαθείς να σηκωθείς. Θα έλεγα είναι κάποια πράγματα που καθόριζαν τον ίδιο και ως προσωπικότητα και ως δημιουργό αλλά και ως άνθρωπο. Αν θέλετε και ως φίλο, ως σύντροφο, ως πατέρα, ως οικογενειάρχη. Αλλά κυρίως βέβαια αυτό που αποτυπώνεται με τη μουσική του, με το μεγάλο έργο που μας αφήνει. Αναφερθήκατε προηγουμένως στο Χικμέτ και θέλω να το σημειώσω, γιατί σε όλες τις αναφορές που γίνονται, στις περισσότερες τουλάχιστον αναφορές που γίνονται, με αφορμή το φεβιό του Μικρούτσικου, κάποιοι ξεχνούν κάποιες λεπτομέρειες, βάζω τη λέξη εισαγωγικά. Μόλις χτες, και είναι πολύ σημαντικό στις μέρες που διανύουμε, το Κομμουνιστικό Κόμμα της Τουρκίας εξέφρασε την οδύνη και τη θλίψη του για τον χαμό του Μικρούτσικου. Πράγμα εξαιρετικά σημαντικό, ξαναλέω, στις μέρες που βρισκόμαστε. Είναι σημαντικό. Είναι σημαντικό γιατί παρότι αυτοί που κυβερνάνε, αυτοί που έχουν την ιδιοκτησία, την εξουσία
στα χέρια τους, αυτοί που οδηγούν τελικά σε πολέμους, σε συγκρούσεις, σε διχόνιες τους λαούς, και εδώ στην Ελλάδα και δίπλα στην Τουρκία και σε άλλες χώρες και σε όλο τον κόσμο, δεν μπορούν να διανοηθούν τη δύναμη που κρύβουν οι λαοί, τι υπερδύναμη είναι οι λαοί. Δεν θα υπήρχε, ειλικρινά το λέω, ο Θάνος το πίστευε αυτό, κανένα πρόβλημα ούτε στο Αιγαίο, ούτε στην Ανατολική Μεσόγειο, ούτε με τα πετρέλαια, ούτε με τις υδρογονάνθρακες, ούτε με το δρόμο μεταφοράς των εμπορευμάτων, με τέτοιες συγκρούσεις που φέρουν πολέμους και ματοκυλούνται οι λαοί, αν οι λαοί είχαν πραγματικά την εξουσία. Και βέβαια τέτοια μηνύματα στέλνουν και οι εργαζόμενοι και οι κομμουνιστές της Τουρκίας, όπως και οι εργαζόμενοι και οι κομμουνιστές, αν θέλετε όλος ο λαός της Ελλάδας, προς την άλλη μεριά του Αιγαίου. Και αυτό το ζήσαμε και εμείς πηγαίνοντας πρόσφατα στη Σμύρνη, σε εκδηλώσεις, σε συναντήσεις εκεί, άλλοι στην Άγκυρα ή στην Κωνσταντινούπολη με το Κομμουνιστικό Κόμμα Τουρκίας. Έχει πολύ σημαντικά πολιτιστικά κέντρα Ναζίμ Χικμέτ. Ο Θάνος επίσης το γνώρισε, τη μουσική του τη γνωρίζουν, όπως και εμείς γνωρίζουμε πολύ καλά τη μουσική πολλών Τούρκων προοδευτικών καλλιτεχνών που θέλουν την ειρήνη, που θέλουν τη φιλία και την αλληλεγγύη ανάμεσα στους λαούς. Ίσως αυτό το μήνυμα του Κομμουνιστικού Κόμματος Τουρκίας εκπέμπει και ένα άλλο μήνυμα και εδώ στην Ελλάδα και μέσα στη χώρα τους, σε όλους τους λαούς εδώ της γειτονιάς μας, για το ποιο πρέπει να είναι το μέλλον για την εργατική τάξη, για το λαό, για την νεολαία. Γι' αυτό πρέπει να είναι η ειρήνη, πρέπει να είναι η ευημερία, πρέπει να είναι η σύγκρουση με συμφέροντα που πολεμούν τα πραγματικά δικαιώματα και τα συμφέροντα των λαών, που αλλάζουν σύνορα ματώνοντας τους λαούς, σκοτώνοντας, δολοφονώντας λαούς, που δημιουργούν προσφυγικά ρεύματα και όλα αυτά τα ζητήματα που δυστυχώς τα ζούμε με τραγικό τρόπο για μια άλλη φορά στις μέρες μας. Επιτρέψτε μου να πω ότι ο Μικρούτσικος δεν ήταν ουδέτερος άνθρωπος. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος εξέπεμπε αυτό που λέμε στρατευμένος καλλιτέχνης. Μα δεν υπάρχει έτσι κι αλλιώς ουδετερότητα. Ουδετερότητα δεν υπάρχει ποτέ και σε αυτόν που λέει ότι είναι ουδέτερος και τάχα μου από μακριά και αποστασιοποιημένα κομματικά, ιδεολογικά, πολιτικά, δεν ξέρω τι, παρακολουθεί τα πράγματα, δεν γίνεται, γιατί και αυτό είναι πάρα πολύ συγκεκριμένη πολιτική στάση. Ήταν... Δεν υπάρχει αυτό, και αυτό το έλεγε και ο Θάνος, το πίστευε βαθιά. Ήταν στρατευμένος λοιπόν, και το σημειώνω και το επαναλαμβάνω αυτό, γιατί η λέξη στράτευση είναι μια έννοια και μια λέξη που επιχειρείται να κακοποιηθεί. Ήταν στρατευμένος με το στρατό της αγάπης, της ειρήνης, της ευτοπίας, του έρωτα. Ήταν στρατευμένος και με τον τρόπο του ήταν καθοδηγητής, έλεγα πριν, εξεγέρτης. Ήταν καθοδηγητής ουσιαστικά και του κοινού στο οποίο απευθυνόταν, δηλαδή σε όλο τον ελληνικό λαό, στη νεολαία, και με τα μηνύματα που έστελνε, τους στίχους που χρησιμοποιούσε για να μελοποιήσει, αλλά και με την ίδια τη μουσική του, ακόμα και με το παίξιμό του στο πιάνο, και αυτό που έβγαζε, αυτό που εξέπεμπε, μόνο με νότες. Όταν έγραφε δηλαδή μόνο νότες, χωρίς να βάζει και στίχους, που και αυτό το έκανε καταπληκτικά, χρησιμοποιώντας, αξιοποιώντας μάλλον, όχι χρησιμοποιώντας, λάθος λέξη, στίχους, ποίηματα μεγάλων ποιητών. Ήταν, και Ελλήνων και ξένων. Ήταν συγκλονιστική, νομίζω ότι ήταν η τελευταία παράσταση, η τελευταία συναυλία του, πρέπει να ήταν μόλις το Σεπτέμβρη. Ναι. Γιατί ο Μικρούτσικος έφυγε όρθιος μόλις το Σεπτέμβρη στο 45ο φεστιβάλ της ΚΝΕ, ναι, και του Οδηγητή. Εκεί πρέπει να ήταν η τελευταία. Εκεί ήταν η τελευταία συναυλία του, ναι. Εμείς είχαμε τη χαρά και την τιμή, τον είχαμε φιλοξενήσει εδώ τον Ιούλιο, αλλά και στις συναυλίες για τα εκατοντάχρονα του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Ναι. Πριν σας αποχαιρετήσω, να σας πω ότι θα ακούσουμε μαζί τον τρόπο με τον οποίο ο ίδιος τοποθετείτο απέναντι στα πολιτικά πράγματα, γιατί τον είχαμε ρωτήσει ευθέως τότε γιατί με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Πάμε να ακούσουμε μαζί τον Θάνο Μικρούτσικο. Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε θερμά, κύριε Κούτσουμπα. Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.